Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. SOS από τον Ευθύμιο Λέκα μέσω του Άξιον 24 για τον κίνδυνο πλημμυρών στο θριάσιο πεδίο. Ποια ρέματα σε Μάνδρα και Ελευσίνα είναι τα επικίνδυνα μετά από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού. Αναδασωτές όλες οι εκτάσεις που κάηκαν, αντιπλημμυρικά έργα με την ευθύνη των περιφερειών αποφάσισε η κυβέρνηση. Από καρδιωτική εικόνα από τον ντρόν του Άξιον 24 από τη μεγάλη καταστροφή στους πρόποδες της Πάρνηθας. Σε κλειό η αυτόκλητη σε ρήφιδες του Εύρου. Τους προειδοποιεί μέσω του Άξιον 24 ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης. Διπλή εισαγγελική παρέμβαση από τον Αέριο Πάγο για τα φαινόμενα ρατσιστικής βίας και παράνομη συμπεριφοράς κατά μεταναστών. Στο μικροσκόπιο των συνυποψηφίων του και όλου του ΣΥΡΙΖΑ ο άγνωστος Στέφανος Κασελάκης, που θέλει την ηγεσία του κόμματος για να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βίντεο αυτό προβολής του και οι πρώτες αιχμές από συντρόφους του. Ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Άξιον 24 για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Προσδοκίες για μπλόκο στην αδύνατη εργασία, αποκλιμάκωση της ανεργίας και ξεπάγωμα των τριετιών. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις από εργατολόγους και εκπροσώπους μεγάλων εργατικών κλάδων. Κυρίες και κύριοι, SOS εκπέμπουν οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, καθώς φοβούνται πως με τις πρώτες βροχές υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες. Η αυτοψία του Άξιον 24 σε Μάνδρα και Ελευσίνα αποτυπώνει τον μεγάλο κίνδυνο για τον φετινό χειμώνα. Οι καμένες εκτάσεις δεν μπορούν να συγκρατήσουν τον όγκο του νερού από την μια καταιγίδα, ενώ ειδικοί όπως ο Ευθύμιος Λέκας χτυπούν καμπανάκια για τα ρέματα της περιοχής. Οι εικόνες από τον ντρόν του Άξιον 24 είναι αποκαλυπτικές για το μέγεθος της καταστροφής, γι' αυτό το λόγο είναι επιτακτική ανάγκη για αντιπλημμυρικά έργα. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική έρχονται αντιμέτωποι με έναν ακόμη εφιάλτη, αυτόν των πλημμυρών. Είναι και βροχές, εδώ βρέχει πολύ εδώ πέρα, είναι και βουνό. Γίνονται πλημμύρες στα νερά. Δείτε στις εικόνες που κατέγραψε τον ντρόουν του Άξιον 24 για ποιο λόγο τρομάζει το ενδεχόμενο μιας καταιγίδας στη Δυτική Αττική. Όλες αυτές οι καμένες εκτάσεις στους πρόποδες της Πάρνηθας ήταν πριν τις φωτιές γεμάτες πεύκα, τα οποία κρατούσαν τους όγκους νερού. Τώρα, ό,τι βρέξει θα πέσει κατευθείαν στα σπίτια. Οι δύο φωτιές του καλοκαιριού στην ευρύτερη περιοχή, τον Ιούλιο στη Μάνδρα και τον Αύγουστο στη Μονή Κλειστών, στους πρόποδες της Πάρνηθας, τρομάζουν τους επιστήμονες πως μια έντονη καταιγίδα θα πλημμυρίσει οικισμούς σε Μάνδρα, Ελευσίνα και Ασπρόπυργο. Υπάρχουν άλλα δύο ρεύματα στο θριάσιο πεδίο. Είναι το ρέμα της Αγίας Κατερίνης και το ρέμα Γιαννούλας. Ουσιαστικά έχουμε τρία μεγάλα ρεύματα. Το θριάσιο πεδίο είναι μια περιοχή η οποία πραγματικά έχει υψηλό πλημμυρικό κίνδυνο. Και αυτό φάνηκε βεβαίως από την πλημμύρα της Μάνδρας το 2017. Και το ρέμα του Σαρανταποτάμου, όπως φαίνεται στην αυτοψία του Άξιον 24, είναι σε πολλά σημεία καθάριστο, με τον κίνδυνο υπερχείλισης πολύ υψηλό. Η οικολογική καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας είναι τεράστια. Πάνω από 70.000 στρέμματα έχουν καεί. Ήδη οι κάτοικοι αρχίζουν και ανησυχούν για τον ερχόμενο χειμώνα και για τις ενδεχόμενες πλημμύρες. Ίσως θυμάστε τον Πάλο, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που είχε πλήξει τη Δυτική Αττική πρόπερση τον Οκτώβριο, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα. Τότε είχαν πέσει μέσα σε λίγες ώρες 147 τόνοι νερού, όσοι περίπου πέφτουν σε ένα χειμώνα. Εκεί πρέπει να γίνουν μόνο αντιπλημμυρικά έργα, δηλαδή δεν πρέπει να αδειαστεί το κράτος, οι διευθύνσεις δασών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος γενικότερα να κάνουν αναδασώσεις. Βρισκόμαστε στην Αγία Παρασκευή στο Μενίδη. Η εικόνα εδώ είναι αποκαρδιωτική. Η πύρινη λέλαπα δεν άφησε τίποτα στο πέρασμά της. Το σπίτι κατέρευσε και καταστράφηκε ολοσχερός. Παλεύανε τα παιδιά μου, ο άντρας μου, οι γείτονοι, όλοι παλεύανε, αλλά δυστυχώς. Αυτό είναι το σπίτι μου, ναι. Έχει και πάνω είχα όροφο και αυτό καήκε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Βρισκόμαστε στο χωριό Άγιος Ιωάννης Ρώσος. Εδώ όχι μόνο το σπίτι έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές, αλλά και τα 7 παρκαρισμένα αυτοκίνητα έχουν καεί ολοσχερός. Να τους αποζημιώσει, αλλά τα χρήματα που δίνουν δεν νομίζω ότι μπορούν οι γείτονες εδώ να φτιάξουν σπίτια. Οι κάτοικοι ζητάνε να δοθούν αποζημιώσεις άμεσα, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που έχουν μείνει στο δρόμο.
Στην άμεση λήψη αντιπλημμυρικών έργων σε Πάρνηθα και Εύρο προχωρά η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού με τη συμμετοχή των Υπουργείων Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, τονίστηκε πως ο καθαρισμός των ρεμάτων θα πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα, όπως επίσης και η δημιουργία κορμοφραγμάτων. Την ίδια ώρα, Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Άξιον 24, δήλωσε πως οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους θα καταβληθούν άμεσα. Την επόμενη ημέρα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στρέφεται το βλέμμα της κυβέρνησης, η οποία έθεσε κατά την διευρυμένη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ως πρώτη προτεραιότητα την άμεση υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα στα Καμένα με την έλευση του φθινοπόρου, ιδίως στους πρόποδες της Πάρνηθας. Η δασική υπηρεσία κηρύσσει άμεσα με διοικητικές πράξεις τις περιοχές αυτές αναδασωτές. Λαμβάνουμε φροντίδα για την άγρια πανίδα και το πιο σημαντικό, ξεκινούν οι διαδικασίες και εδώ πέρα, όπως και στις προηγούμενες πυρκαγιές, για τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα. Στόχος της κυβέρνησης είναι και η άμεση δρομολόγηση της αναδάσωσης στα Καμένα, με τον πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά να αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή για την ανάπλαση των δασών. Για την άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας των αποζημιώσεων των πυροπαθών, δεσμεύθηκε την ίδια ώρα ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Άξιον 24. Οι ζημιές για τα σπίτια θα αποζημιωθούν με το κλασικό σύστημα που έχουμε, χαρακτηρισμός κίτρινα-κόκκινα, μέγεθος της ζημίας και εν συνεχεία αποζημίωση. Ήδη ξεκίνησαν οι καταγραφές και ήδη τα πρώτα ποσά, ποσά τα οποία αφορούν την απώλεια των οικοσκευών, θα μπουν ενδεχομένως μέσα στις επόμενες 15-20 μέρες. Η κλιματική κρίση να δείχνει τα δόντια της, η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο για την περαιτέρω θωράκιση της χώρας, ρίχνοντας τα πλέον σύγχρονα όπλα στην μάχη των πυρκαγιών. Επιτάπητος βρίσκεται η αγορά νέων εναέριων μέσων, ιδίως ελικοπτέρων, ο εξοπλισμός με σύγχρονα drones, τα οποία αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες για την εναέρια επιτήρηση, αλλά θα έχουν και τη δυνατότητα μεταφοράς υλικών, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η ανανέωση του στόλου των Καναντέρ. Το δόγμα που έχει φέρει η κυβέρνηση στο τάκι, που είναι πρώτα η ανθρώπινη ζωή και το 112 και το οποίο ιδιαιτέρως λιδωρήθηκε, δουλεύει, κατά τη γνώμη μου το σωστό. Λοιπόν, μεγάλες πυρκαγιές θα έχουμε και εμείς και όλοι οι άλλοι. Το δόγμα αλλάζει. Το κονδύλι για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας θα αγγίξει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε μιλώντας στο Άξιον 24 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, για 11η μέρα και η φωτιά στον Εύρο, προκαλώντας ανυπολόγιστη καταστροφή στο δάσος της Δαδιάς, ενώ δίνεται μεγάλη μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Η πυρκαγιά έχει κάνει στάχτη πάνω από 800.000 στρέμματα στον ακριτικό νομό. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, πρόκειται για την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί από το 2000 σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στα τρία μέτωπα που καίνε σε Λευκύμη, Λεπτοκαριά και Τρεις Βρύσες δίνουν για 11η ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε και δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει ο κόσμος και κλείσει τα σπίτια του. Τουλάχιστον 15.000 κάτοικοι από 30 οικισμούς αναγκάστηκαν να εκενώσουν τις κατοικίες τους μετά τα μηνύματα που εστάλησαν από το 112. 2.30 ώρα το βράδυ εκενώσαμε τα δίκελα. Ήρθαμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Την επόμενη μέρα δεν ξέραμε ακριβώς τι γίνεται με τον τόπο, με το σπίτι, με τους γείτονές μας. Το ανυπολόγιστο μέγεθος της καταστροφής στον Εύρο αποτύπωσε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους. Σύμφωνα με τα δεδομένα, η συνολική έκταση που έκαψε η συνένωση των δασικών πυρκαγιών σε Αλεξανδρούπολη και Δαδιά ξεπερνά τα 808.000 στρέμματα. Δυστυχώς, η ζημιά που συνέβη στο δάσος της Δαδιάς είναι μη αναστρέψιμη και η οικολογική καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μέτωπο του Εύρου αποτελεί τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί από το 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Notably in Greece's Alexandroupolis region, we are facing the largest wildfire ever recorded in the EU. In this context, we have mobilized 12 aircraft from our rescue fleet, together with over 400 firefighters and 60
vehicles. Στην μάχη της κατάσβεσης μετά την εντολή του αρχηγού του ΓΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου, έχει ρηχτεί και το ειδικό πυροσβεστικό όχημα και πρώην άρμα μάχης Jumbo Truck Multi. Όλο το βράδυ το θηριώδες αυτό πυροσβεστικό επιχειρούσε στο δάσος της Δαδιάς. Έχει μια δεξαμενή 15.000 λίτρα νερό. Έχει ένα κανόνι μπροστά που το νερό αυτό το πετάει σε απόσταση 80 μέτρα. Έχει επίσης την ίδια ώρα τη δυνατότητα, αν θέλουμε, να ανοίξει ζώνη υπερασφαλείας, γιατί έχει μπροστά μια λεπίδα, ένα ντόζερ, και ταυτόχρονα έχει και ένα θάλαμο διάσωσης 10 ατόμων. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι, αφού μέσα στις 11 αυτές οι μέρες που η πύρινη λέλαπα σαρώνει την περιοχή, βλέπουν τα ζώα τους να καίγονται και τα ποιμνιοστάσια τους να καταστρέφονται από τις φλόγες. Έχουμε περίπου στις 2.500 ζώα, εγώ πρόβατα αγνοούμενα και καμένα. Έχουμε 80 με 90 ποιμνιοστάσια και αγροτικές αποθήκες κατεστραμμένες. Στο μέτωπο που κατακαίει τον Εύρο με το πρώτο φως της ημέρας, στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής. 11 μέρες και η πυρκαγιά στον Εύρο, κυρίες και κύριοι, και δίνεται καθημερινά μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Την ίδια ώρα, πάντως, έχουμε και συνεχώς συλλήψεις διακινητών για μεταφορές μεταναστών στην περιοχή. Θα συνδεθούμε με την Αλεξανδρούπολη και την ανταποκρίτρια του Άξιον 24, την Κατερίνα Καλεντερίδου. Αρχικά, Κατερίνα, να δούμε πώς είναι η εικόνα στα μέτωπα της πυρκαγιάς. Καλησπέρα, Βασίλη, από την Αλεξανδρούπολη. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις για 11η μέρα, πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, δίνουν οι πυροσβέστες στον Εύρο. Αναζωπηρώσεις αυτή την ώρα αντιμετωπίζονται στις περιοχές Λευκύμη, Τρεις Βρύσες, Λεπτοκαριά και Κοτρονιά. Μάλιστα, λίγο νωρίτερα, περίπου στις 6.30, έστειλε μήνυμα 112 στους κατοίκους του οικισμού Κοτρονιά για εκένωση προς Γιαννούλη. Παρά τις πυρκαγιές τώρα, Βασίλη, που πλήττουν τον Εύρο, τα κυκλώματα διακινητών συνεχίζουν τη δράση τους. Ενδεικτικά, μόνο το τελευταίο 24ωρο, να σας πω πως οι αρμόδιες διευθυντικές αρχές συνέλαβαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις εισάριθμους διακινητές. Δύο ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό, επειδή μετέφεραν παράνομα μετανάστες από τον Εύρο προς την Ενδοχώρα. Στην πρώτη περίπτωση, η Βασίλη, αστυνομική της Δράμας, συνέλαβαν στον επαρχιακό δρόμο, σε επαρχιακό δρόμο του Εύρου έναν Έλληνα οδηγό, επειδή μετέφερε με φορτηγό 11 παράτυπους μετανάστες. Επεισοδιακή όμως ήταν και η σύλληψη του δεύτερου Έλληνα οδηγού κοντά στον οικισμό Αρδάνιο του Εύρου, καθώς στην προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα με συνέπεια το γιο ταχύ αυτοκίνητό του να προσκρούσει σε στήλο οδικής σήμανσης και να ακινητοποιηθεί. Κατά τον έλεγχο τώρα, Βασίλη, που ακολούθησε, αστυνομικοί του τμήματος της Συνοριακής Φύλαξης Φερών εντόπισαν στο εσωτερικό του οχήματος τρεις αλλοδαπούς που δεν διέθεταν τα νόμιμα έγγραφα. Το ίδιο επεισοδιακή φυσικά ήταν και η τρίτη περίπτωση σύλληψης, αυτή τη φορά στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού και στο τμήμα που συνδέει τους κήπους με την Αλεξανδρούπολη. Κατερίνα. Αλλοδαπός, λοιπόν, οδηγός για ταχύ αυτοκινήτου, μεταφέροντας παράνομα 8 μετανάστες, επιχείρησε να διαφύγει πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ένα θέμα που ταλανίζει πάρα πολύ έντονα ολόκληρη τη Θράκη, και το όχημα προσέκρουσε σε κράσπεδο με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Κατερίνα, από τις αρχές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην αίθουσα ειδήσεων τώρα και στην Ήρα Ορχάνη, καθώς έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση του 45χρονου Ήρα από τον Αυλώνα. Θυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί για εμπρισμούς πριν από λίγες ημέρες. Και μετά την απολογία του σήμερα στον ανακριτή, παίρνει τον δρόμο για τις φυλακές, αφού δεν κατάφερε να πείσει τις εισαγγελικές αρχές. Μάλιστα, οι δικαστικές αρχές, Βασίλη, έδωσαν εντολή για να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον κατηγορούμενο, τον οποίο και βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, κάτι το οποίο ο ίδιος ισχυρίστηκε από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να έχει υποστηρίξει πως δεν υπάρχει κανένα βίντεο το οποίο έχει καταγράψει την δράση του, δηλαδή να βάζει φωτιές. Ήταν κάτι το οποίο έλεγαν οι αυτόπτες μάρτυρες. Ενώ επίσης υποστήριξε πως είχε γίνει προσαγωγή ενός ακόμη υπόπτου για εμπρισμούς, ο οποίος όμως δεν συνελήφθη ποτέ. Τέλος, να πούμε πως αν διαπιστωθεί πως πράγματι ο κατηγορούμενος πάσχει από κάποια ψυχική νόσο, τότε θα συνεχίσει την... Η κράτησή του μάλλον θα συνεχιστεί στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, Βασίλη. Ήρα, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.
Σφίγγει ο κλειός, κυρίες και κύριοι, για τους αυτόκλητους ερήφηδες στον Εύρο, καθώς πληθαίνουν τα περιστατικά με πολίτες να συλλαμβάνουν μετανάστες και να διαφημίζουν τις πράξεις τους στο διαδίκτυο. Το θέμα προκάλεσε την παρέμβαση της δικαιοσύνης αλλά και την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης, με τον Μάκη Βορύδη να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς τους δράστες. Την ίδια ώρα, ελεύθεροι έχουν αφαιθεί οι 13 μετανάστες που είχαν συλληφθεί προημερών από έναν 45χρονο στον Εύρο και μάλιστα τους είχε κλειδώσει σε τρέιλερ, ενώ αφέθηκε ελεύθερος και ο δεύτερος αυτόκλητος ερήφης που συνέλαβε 4 μετανάστες στην περιοχή της Εσίμης. Οι εικόνες με τους ερήφηδες στον Εύρο να εχμαλωτίζουν μετανάστες και στη συνέχεια να δημοσιοποιούν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης. Το δεύτερο περιστατικό με αυτόκλητο σερίφη στον Εύρο που συνέλαβε 4 μετανάστες προκάλεσε την οργή του Υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορύδη, ο οποίος μιλώντας το πρωί στο Άξιον 24 είπε ότι η αστυνομία καθημερινά κάνει 900 αποτροπές εισόδου μεταναστών στον Εύρο και στείλε αυστηρό μήνυμα σε όλους τους επίδοξους τιμωρούς. Το τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία στον Εύρο κάνει 900 αποτροπές ημερησίως. Όσοι εμπλέκονται σε αυτά θα έχουν κακά ξεμπερδέματα. Δεν είναι η δουλειά κανενός το να παριστάνει ότι υποκαθιστά το κράτος. Για τις αποτρόπες εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και διέταξε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης. Ο άνδρας που φέρεται να εχμαλώτησε τους 4 μετανάστες εμφανίστηκε με τον συνήγορό του στην ασφάλεια Αλεξανδρούπολης και σε αντίθεση με όσα έλεγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε πως ποτέ δεν άσκησε βία εναντίον των μεταναστών. Δεν τους συνέλαβα. Οι μετανάστες ήταν καμένοι από τις φωτιές. Εμείς τους δώσαμε νερό και περιποιηθήκαμε τα εγκάβματά τους. Την ίδια ώρα, ελεύθεροι χωρίς όρους αφέθηκαν όλοι οι μετανάστες που κατηγορούνταν από άλλους αυτόκλητους ερήφηδες για εμπρισμό στον Εύρο, ενώ τους είχαν κλείσει σε ένα τρέιλερ. Η δικηγόρος των 13 μεταναστών μίλησε στο Άξιον 24 για τις δραματικές ώρες που έζησαν μέσα στο τρέιλερ. Οι δράστες τους έκλεισαν σε ένα τρέιλερ και δεν τους άφηναν ούτε να αναπνεύσουν, γιατί αυτό προκύπτει επειδή και η πόρτα ήταν κλειστή και με τους ασκήθηκε βία. Ήταν αρκετό διάστημα που κινδύνευσε και η ζωή τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης και οι 13 μετανάστες αφέθησαν ελεύθεροι. Από τον Εύρο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου χαρακτήρισε αυστηρή αλλά απολύτως δίκαιη τη μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζει η χώρα. Να φυλάμε ουσιαστικά τα σύνορά μας, να είμαστε απέναντι στις εγκληματικές οργανώσεις και στους λαθρεοδιακινητές, να εμπεδώνουμε ένα υψηλό αίσθημα ασφάλειας και για τη χώρα μας αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κατάσταση σοκ επιχειρηματίας από τον Πειραιά, είδε σε βίντεο στο TikTok το αυτοκίνητο που του είχαν κλέψει πριν από λίγες ημέρες να γεμίζει με μετανάστες οι οποίοι επιχειρούν να περάσουν παράνομα τα σύνορα. Με κάλεσε ένας υπάλληλος διοδίων εκεί από τη Μουσθένη, από τα διόδια της Μουσθένης και μου είπε ότι δεν ξέρεις μόλις πέρασε από μπροστά μου. Και εγώ κινητοποιήθηκα ακόμα περισσότερο και το απόγευμα τον καταδιώξανε και το απαράτησε αυτός κάπου το αυτοκίνητο και τον βρήκανε αφού είχε κάνει όλες τις λαθροδιακινήσεις. Σιγουρεύτηκε ότι είναι το αυτοκίνητό του όταν είδε ότι ο κλέφτης δεν είχε αλλάξει τις πινακίδες κυκλοφορίας. Είχαμε διπλή παρέμβαση, κυρίες και κύριοι, από τον Άριο Πάγο για τα περιστατικά με τους αυτόκλητους ερήφηδες στον Εύρο, που συλλαμβάνουν μετανάστες και με βίντεο όταν αρτούν στο διαδίκτυο και καλούν σε πογκρόμη. Γεωργία Κακή, από την αίθουσα ειδήσεων, θα μας ενημερώσει. Γεωργία. Βασίλη, το νέο βίντεο που έκανε το γύρο του διαδικτύου και δείχνει τρεις άνδρες να φαίνεται να έχουν εχμαλωτήσει 4 μετανάστες και ένας από αυτούς να απευθύνεται ειρωνικά και να τους λέει επενδυτές, έφερε δεύτερη παρέμβαση της αγγελίας του Αρίου Πάγου. Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος για τα θέματα ρατσισμού, εμπορίας ανθρώπων, κακομεταχείρισης ημεδαπών ή αλλοδαπών από κρατικά όργανα, ο κύριος Γιώργος Κεδαρέσης, ζητά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης τη διερεύνηση της βασιμότητας όλων αυτών και την τήρηση της αυτόφορης διαδικασίας. Και επίσης, ο κύριος Κεδαρέσης έστειλε παραγγελία και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, επισυνάγοντας ορισμένες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ρατσιστικό περιεχόμενο και ζητά τη διερεύνησή τους από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Γεωργία, να σε ευχαριστήσω. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές και στο Αιγαίο. Θα συνδεθούμε με την συνάδελφο από το Samos TV, την Βιολέτα Τρυπόδη, διότι η Βιολέτα δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο ντοκουμέντο από διάσωση μεταναστών στη Σάμο. Έτσι, άλλη μία επιχείρηση διάσωσης το πρωί της Τρίτης, ανοιχτά.
βόρεια του Κοκαρίου, 36 επιβαίνοντες, πάρα πολλά τα παιδιά, και βλέπουμε πραγματικά τις σκηνές του βίντεο, το αποκλειστικό του λιμενικού που προσπαθεί να δέσει με τα σκηνιά την πάρκα και ένα-ένα παιδί να το ανεβάσει στο σκάφος του λιμενικού και στη συνέχεια βέβαια τα μεγαλύτερη ηλικία άτομα. Πρέπει να πούμε ότι ωστόσο αυτά τα 36 άτομα στάθηκαν πιο τυχερά από ότι εχθές τα 4 παιδιά που επέβαιναν στη Λέμβο ανοιχτά της Λέσβου, όπου και εκεί είδαμε ότι οι μετανάστες ακολουθούν την πάγια τακτική, την οποία έχουν διδαχτεί πολύ καλά. Δηλαδή, στη θέα των λιμενικών σκίζουν την βάρκα, πέφτουν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να πρέπει βέβαια, προκειμένου μάλλον, οι λιμενικοί να τους διασώσουν. Επίσης, είχαμε χθες άλλο ένα περιστατικό στη Σάμο, με το αγόρι το οποίο διασώθηκε χάρη στην επέμβαση του λιμενικού, το οποίο έκανε την κάρπα, παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς η μητέρα του με την ίδια προσπάθεια του λιμενικού δεν τα κατάφερε. Οι υπόλοιποι 36 μεταφέρθηκαν σώοι εδώ στο λιμάνι Μαλαγαρίου και οδηγήθηκαν στη δομή. Πρέπει να πούμε ότι είναι καθημερινές πλέον οι μεταναστευτικές ροές. Αυξάνονται μάλλον και καθημερινές οι αφήξεις των πνευστών λέμβων, οι οποίες, όπως είπαμε, είναι φορτωμένες, δηλαδή πολλές φορές είναι χωρητικότητες 11 ατόμο και σε αυτές επιβαίνουν τουλάχιστον 35 με 37. Είναι υπάρχει τακτική, Βιολέτα, των διακινητών, έτσι, να στηβάζουν δηλαδή μετανάστες σε μικρές βάρκες, σε μικρά σκάφη, να τα στέλνουν και εκείνη τη στιγμή που βλέπουν τους λιμενικούς να τα τρυπούν για να ξεκινά επιχείρηση διάσωση από τις ελληνικές αρχές. Να σε ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες. Είναι αποκαλυπτικά τα βίντεο, κυρίες και κύριοι, από την Σάμο αλλά και την Λέσβο με διασώσεις μεταναστών. Ευχαριστώ πολύ την Βιολέτα. Το θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Τα χαρτιά του για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο άνοιξε στο Άξιον 24, ο Άδωνης Γεωργιάδης, τονίζοντας πως βασικός στόχος είναι η καταπολέμηση της αδίλωτης εργασίας. Ο Υπουργός Εργασίας υποστήριξε πως η ανεργία θα πέσει σύντομα κάτω από το 10%, γεγονός που θα ξεκλειδώσει τις τριετίες στη χώρα μας. Ενώ εξήγησε πως μπορεί να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο με τις συμβάσεις μηδενικού ωραρίου, αλλά και τη διάταξη που επιτρέπει στους εργαζόμενους να δουλεύουν σε δύο εργοδότες. Στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση και έχει ως στόχο την καταπολέμηση της αδίλωτης εργασίας αλλά και στις σημαντικές ρυθμίσεις που φέρνει στις εργασιακές σχέσεις, αναφέρθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Άξιον 24. Όλο το νομοσχέδιο έχει μία λογική. Να κόψει τα παράθυρα της μαύρης και ανασφάλισης εργασίας. Η μαύρη και ανασφάλιση εργασία είναι ο εχθρός μας. Πλήττει το κράτος, πλήττει τον εργαζόμενο, πλήττει τις επιχειρήσεις, πλήττει την εθνική οικονομία. Πρέπει να το σταματήσουν. Τα σχόλια είναι ποικίλα τόσο από τον χώρο των εργατολόγων όσο και από την πλευρά των εργοδοτών. Ωστόσο, οι περισσότεροι συμφωνούν πως το νομοσχέδιο κινείται προς τη θετική κατεύθυνση. Για πρώτη φορά, ακόμα και από τον πρόλογο του εργασιακού νομοσχεδίου στο προσχέδιό του, φαίνεται ότι πλέον θα πάμε να μιλήσουμε για τα πραγματικά. Και όταν λέω τα πραγματικά, για τις πραγματικές ανάγκες της εστίασης. Ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στη σύμβαση μηδενικού ωραρίου, ενώ εξήγησε ποιες επιχειρήσεις αφορά και πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί η επιχείρηση να πάρει πέραμα που έχει κάνει τη σύμβαση. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάρει πέραμα που έχει δηλώσει την οργάνωση. Αν τον βρούμε να έχει κάποιον που δεν είναι στην οργάνωση, είναι 1500. Άρα, διασφαλίζουμε ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι που έχουν κάνει τη σύμβαση μηδενικού ωραρίου με τη ΧΗ εταιρεία catering είναι αυτοί που πάντα θα δουλεύουν στην εταιρεία. Αυτοί θα παίρνουν πάντα το μεροκάματο, που θα μπαίνουν ασφαλιστικές φορές, που θα μετράσουν τον τάξιμο του χώρου και θα έχουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Μάλιστα, εστίασε στο χρόνιο πρόβλημα της ανεργίας, που όπως υποστήριξε το προσεχές διάστημα θα πέσει κάτω από το 10%. Αν τελικά αυτό συμβεί, θα ξεπαγώσει και η λογική της τριετίας. Ρεκόρ μείωση ανεργίας. Πάμε πια σταθερά τους μήνες αυτούς στο 10% και λίγο παρακάτω. Άρα έχουμε πολύ περισσότερους εργαζομένους. Έχουμε πολύ καλύτερη πορεία της οικονομίας από ό,τι και εμείς ήδη περιμέναμε αυτό το τρίμηνο. Άρα η εικόνα δεν είναι μόνο αρνητική. Η ανεργία όμως πράγματι κοντεύει να πέσει κατά το 10%. Είναι περίπου στο 11%. Άρα αν υπάρξουν παρεμβάσεις οι οποίες βοηθούν σε αυτό, θα έχουμε και γρήγορα μια διαδικασία αναμόρφωσης του μισθολογικού. Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει και τη δυνατότητα να έχει κάποιος εργαζόμενος πολλαπλούς εργοδότες με ελάχιστο χρόνο ξεκούρασης στις 11 ώρες. Λοιπόν, ένας εργαζόμενος που θα επιλέξει να δουλεύει σε δύο εργοδότες, το συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 48 ώρες ανά τετράμινο εντός του χρόνου εβδομαδιαίως. Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο νέος εργασιακός νόμος θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας σε ό,τι αφορά στα ωράρια αλλά και τις συμβάσεις εργασίας.
Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με βιντεοσκοπημένο μήνυμα στα social media, ο Στέφανος Κασελάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφαία στελέχη του κόμματος απέφυγαν να πάρουν θέση, ενώ ο Παύλος Πολάκης ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα την υποψηφιότητα Κασελάκη. Οι εσωκομματικές εξελίξεις παίρνουν πλέον νέα τροπή, μόλις 4 ημέρες πριν από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Έβλεπα το χάρτη. Με ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης, που εισέρχεται στην κούρσα της διαδοχής του Άλεξη Τσίπρα. Θέλουμε να βάλουμε απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάποιον που θα τον νικήσει. Ο νεαρός επιχειρηματίας παρουσίασε τον εαυτό του στους πολίτες. Με έντονο το στοιχείο της αυτοαναφορικότητας επεδίωξε να στείλει το μήνυμα ότι μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει το προσωπικό του πολιτικό στίγμα. Θέλετε να βάλετε απέναντι στον κληρονόμο Μητσοτάκη ένα άτομο αυτοδημιούργητο. Θέλετε να βάλετε απέναντι στους δίθεν άριστους ένα άτομο που μιλάει καλύτερα αγγλικά από αυτούς. Τους έχει κερδίσει σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και πτυχία. Η επιλογή Κασελάκη να διεκδικεί στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί αμηχανία στις τάξεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς πρόκειται για ένα πρόσωπο άγνωστο ακόμα και στα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Δεν έχω καμία γνώμη. Τώρα, αν συζητάμε, αν τον ξέρω, μια φορά έχω μιλήσει με τον άνθρωπο. Από εκεί και πέρα θα κρίνει το κομματικό σώμα και όλοι αυτοί που θα έρθουν να ψηφίσουν. Στο πλευρό του Κασελάκη έχει ταχθεί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, με αρκετούς στην Κουμουνδούρου να τον χαρακτηρίζουν καθοδηγητή του νεαρού επιχειρηματία. Πάντως ο αψής κριτικός θα απουσιάσει από τη σημερινή εκδήλωση στα Χανιά. Ο Στέφανος Κασελάκης θα είναι στα Χανιά. Δυστυχώς λόγω ιατρικών υποχρεώσεων θα είμαι στην Αθήνα. Καλό ξεκίνημα. Η επιλογή Πολάκη να στηρίξει την υποψηφιότητα Κασελάκη προκαλεί εκ των πραγμάτων πρόβλημα στον Νίκο Παπά, που υπολόγιζε στις ψήφους που θα μπορούσε να του φέρει ο Χανιώτης βουλευτής. Πάντως ο πρώην Υπουργός Επικρατείας ζήτησε να ανοίξει το εκλογικό σώμα και να ψηφίσουν εκτός από τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπο να ψηφίζουν και οι φίλοι του κόμματος. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα πολλαπλασιάσει τη δύναμή μας και θα την κάνει πολιτικά ακόμα πιο ισχυρή. Την ευχή του η εσωκομματική αναμέτρηση στο ΣΥΡΙΖΑ να οδηγήσει σε μια πιο υπεύθυνη αντιπολίτευση εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί στα εσωκομματικά ζητήματα της Κουμουνδούρου. Μακάρι λοιπόν αυτός που θα εκλεγεί να φέρει ένα τρόπο άσκηση αντιπολίτευση. Ναι. Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Για το αν μπορεί κάποιος, οποιοδήποτε, να ανταγωνιστεί πολιτικά τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αυτό νομίζω θα κριθεί μέσα από πολιτικές. Η επιλογή του κ. Κασελάκη να πραγματοποιήσει εκδήλωση για την υποψηφιότητά του στους τάφους της οικογένειας Βενιζέλου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δήμου Χανίων και του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος, που με κοινή τους ανακοίνωση σημείωσαν ότι πρόκειται για έναν τόπο ιστορικής μνήμης. Παρόμοια εκδήλωση κομματικού χαρακτήρα δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν στο σημείο αυτό. Το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το διαρκές συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, εκεί όπου θα κατατεθούν και επίσημα όλες οι υποψηφιότητες για την ηγεσία. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα καλησπερίσω τον καλό συνάδελφο, τον Νίκο τον Σβέρκο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Βασίλη. Ο κύριος Κασελάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο το ευρύ κοινό νομίζω το έμαθε τις τελευταίες ημέρες. Mm-hmm. Έχει γίνει και trend μάλιστα στο Twitter τις τελευταίες ώρες ο κύριος Κασελάκης. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς επηρεάζει αυτή η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κύριου Κασελάκη, την όλη διαδικασία για την εκλογή πρόεδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κύριου Κασελάκη θα μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με ένα βότσαλο στη λίμνη. Δηλαδή παράγει κυματισμούς, επηρεάζεται όλο το σύστημα, ωστόσο δεν δημιουργεί τόσο μεγάλα κύματα ώστε να ανατραπεί η όλη κατάσταση. Βεβαίως περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι και τα αποτελέσματα αυτής της ανακοίνωσης, να δούμε βεβαίως και το τι θα σηματοδοτήσει και τι θα πει όχι μόνο στην απόψινή εκδήλωση στον τάφο των Βενιζέλων στα Χανιά, για τον οποίο ακούσαμε και ότι υπήρξαν και αντιδράσεις και από την τοπική κοινωνία, αλλά να δούμε και τι θα υποθεί και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου όλοι οι υποψήφοι πρόεδροι θα έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν, θα μιλήσουν και θα καταθέσουν και τις πλατφόρμες. Έχει ενδιαφέρον αυτό και η στιγμή, η χρονική στιγμή που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, ναι. Γιατί βρισκόμαστε μόλις 4 μέρες πριν από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, ο κ. Κασελάκης έχει ξεκινήσει την προεκλογική του, θα λέγαμε, εκστρατεία εδώ και κάποιες εβδομάδες, ήδη έχει κάνει μόνος του και κάποιες. Είναι πολύ ενεργός στα social media.
Κασελάκης. Από εκεί κυρίως κάνει την αναπτύσσει στρατηγική του. Και με μια επαγγελματική καμπάνια, επαγγελματική σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι να δούμε και να καταλάβουμε τι είναι ο Στέφανος Κασελάκης, γιατί είναι άγνωστο στον πολύ κόσμο. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι εκπροσωπεί συγκεκριμένη μερίδα στελεχών, να δούμε και ποιοι θα είναι αυτοί οι 30, γιατί χρειάζεται τουλάχιστον 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να καταθέσουν τις υπογραφές τους και να πούνε ουσιαστικά να στηρίξουν τον κύριο Κασελάκη. Και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα Πολάκη, που υπάρχει μια πραγματική στήριξη από τον Παύλο Πολάκη, που αυτό ίσως θα λέγαμε ότι αλλάζει κάπως τις ισορροπίες στο ισοκομματικό. Να σε ρωτήσω λίγο διαφορετικά, γιατί αυτό νομίζω θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Να δούμε ποιον ευνοεί ή ενδεχομένως ποιον δεν ευνοεί αυτή η υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης μπαίνει σφήνα σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό σε ρωτώ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρισκόταν στο κομματικό σύστημα, θα λέγαμε, το στελεχικό σύστημα. Νομίζω ότι και αυτό έχει υποθεί, να πω την αλήθεια, Νίκο. Έχει υποθεί, εννοώ, από στελέχη του κόμματος, ότι δηλαδή δεν έχει υπάρξει μέλος του κόμματος. Γι' αυτό λόγο λοιπόν και προβληματίζει αυτά τα στελέχη υποψηφιότητα του κ. Κασελάκη. Ωστόσο, νομίζω ότι και η στήριξη του Παύλου Πολάκη, αυτό τον οποίο και το είπε και νωρίτερα ο συνάδελφος στο ρεπορτάζ του, αυτό τον οποίο θα λέγαμε επηρεάζει περισσότερο αρνητικά, είναι τον κύριο Νίκο Παπά. Διότι ήλπιζε σε μια στήριξη στον Παύλο Πολάκη. Ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς βρίσκονταν εσωκομματικά στην ίδια τάση του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, αυτή διασπάστηκε και μετά και την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Αρχικά, αν θυμάστε, σκεφτόταν ο κ. Πολάκης να κατέβει ο ίδιος, θα ζήγησε τα πράγματα. Κατεβαίνει τελικά ο κ. Κασελάκης, ο οποίος είναι εκλεκτός του, είναι και συντοπίτης του στην καταγωγή από τα Χανιά. Και είδαμε και τις αναρτήσεις του κ. Πολάκη που τον στηρίζει. Βεβαίως, πρέπει να σου πω ότι ο κόσμος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των social media που ακολουθεί τον κύριο Πολάκη, δεν είναι εν συνόλο ευχαριστημένος με αυτή την εξέλιξη. Υπάρχουν κάποιοι που στα διάφορα σχόλια και την πολύ έτσι ζωντανή συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έλεγαν ότι δεν είναι σωστές οι επιλογές αυτές και ότι δεν είναι σωστή η επιλογή. Δεν ταιριάζει δηλαδή το προφίλ του κυρίου Κασελάκη στο προφίλ των υποστηρικτών του κυρίου Πολάκη, αυτό εννοείς δηλαδή? Ναι, και βάζαν βασικά στο επίκεντρο τις δύο προτάσεις, οι οποίες είναι, θα λέγαμε, αρκετά προωθημένες σε κάποια πράγματα και ο κόσμος μπορεί να τη συζητήσει πολύ ενεργά όσον αφορά το χωρισμό εκκλησίας κράτους, που είναι μια πάγια θέση της αριστεράς, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι, που είναι και ευρύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, δεν το βρίσκουν απαραίτητα σωστό. Ωστόσο, πολύ μεγαλύτερη συζήτηση έχει κάνει η θέση του περί επαγγελματικού στρατού, με πολλούς από τους υποστηριχτές του κυρίου Πολάκη, ξαναλέμε, σε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση, να λένε ότι μάλλον δεν είναι σωστή επιλογή και δεν είναι σωστή πρόταση. Ότι δηλαδή, Νίκο, κλείνοντας, ότι το γεγονός ότι είναι ίδιος εφοπλιστής δεν μπορεί να συνάδει και με τις σκέψεις ή τα πιστεύω και των υποστηρικτών του κόμματος. Ναι, θα σου πω ότι αυτό είναι ίσως το λιγότερο, είναι το μικρότερο ζήτημα, ναι. Το οποίο δεν απασχολεί τόσο πολύ. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές, υπάρχουν ρεπορτάζ για το ποιο είναι το παρελθόν του κ. Κασελάκη. Είναι γεννημένος το 1988 και φαίνεται ότι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα και επιχειρηματική δραστηριότητα, που σε ορισμένους προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Νομίζω πάντως ότι στο επόμενο διάστημα θα μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν αυτά τα ζητήματα και σίγουρα θα δούμε εάν ο κ. Κασελάκης θα φέρει και κόσμο εκτός ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει. Είναι ένα από τα στοιχήματα. Γιατί αν πάρουμε καθαρά σε στελεχικό επίπεδο, δεν θα είναι πολύ μεγάλες οι επιδόσεις. Μπορεί να υπάρξει όμως και δεύτερος γύρος. Νομίζω ότι είναι Νίκο. Πιο πιθανός πλέον. Νομίζω ότι είναι πιο μετά πιθανός. Και την υποψηφία του κ. Κασελάκη είναι πιο πιθανό. Λες. Νομίζω ότι είναι πιο πιθανός ο δεύτερος γύρος, διότι ο κ. Κασελάκης φαίνεται ότι θα τραβήξει ψήφους. Ξαναλέω, είπαμε για τον κ. Παπά, ναι. Αλλά θα τραβήξει πιθανόν ψήφους από τους υπόλοιπους 4 συνυποψηφίους του και αντιπάλους του στο εσωκομματικό πεδίο. Άρα και αριθμητικά να το πάρουμε, είναι πιθανότερο να έχουμε εκλογή σε 2 γύρους. Αυτό για κάποιους είναι καλό, για κάποιους όχι τόσο. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σου. Καλή συνέχεια, να σε ευχηθώ. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς έχει προκληθεί χάος στα αεροδρόμια της Ευρώπης αλλά και στο Ελευθέριος Βενιζέλος από τη βλάβη στο σύστημα ρύθμισης της ενιαίας κυκλοφορίας στη Μεγάλη Βρετανία. Από χθες έχουν ακυρωθεί χιλιάδες πτήσεις, ενώ υπάρχουν και πολλοί ώρες καθυστερήσεις. Το πρόβλημα φαίνεται πως δεν θα λυθεί άμεσα, καθώς αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες επιβάτες, κυρίως Βρετανοί, σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Just arrived at the airport and we're in some kind of fresh hell. Loads of flights are delayed, loads of flights are cancelled.
χάος στα αεροδρόμια της Ευρώπης. Ταξιδιώτες κοιμούνται στους διαδρόμους και τα καθίσματα των αεροδρομίων περιμένουν με αγωνία κάποια ενημέρωση, ενώ οι πιο άτυχοι μένουν για ώρες στα καθυλωμένα αεροσκάφη. It's frustrating. I think everybody would rather have not been put on the plane. It was clear that with the other four planes parked up and people waiting on them. Το χάος ξεκίνησε όταν το σύστημα ρύθμισης της εναέριας κυκλοφορίας στη Βρετανία κατέρευσε για 4 ολόκληρες ώρες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για λάθος σχέδιο πτήσης γαλλικής εταιρείας που προκάλεσε τον ντόμινο. Η Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας της Βρετανίας ανακοίνωσε πως εντόπισε και επιδιόρθωσε τη βλάβη, ενώ ο Υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι θα χρειαστούν μέρες για να αποκατασταθεί το χάος. And things are getting back to normal, but there's obviously some disruption that's going to continue today for people, and I know thousands of people have been impacted. Περισσότερες από 1.500 πτήσεις από και προς τη Βρετανία ακυρώθηκαν, ενώ χιλιάδες άλλες είχαν πολύ ωραία καθυστέρηση, με τους ταξιδιώτες να βιώνουν την απόλυτη ταλαιπωρία. No information. Τα προβλήματα δεν έλειψαν ούτε από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μεγάλη είναι η ταλαιπωρία για τους Βρετανούς τουρίστες που θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αφού πολλές είναι οι πτήσεις που παρουσιάζουν καθυστέρηση έως και 8 ώρων. There's a big delay, yeah. It was 6 hours and now I think we've been told 2 hours, but it keeps changing every like 5-10 minutes. Tired, stressed, nervous about how long we're going to be here. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται για χιλιάδες επιβάτες, με τα είδη της βλάβης να παραμένουν θολά. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 54χρονος αστυνομικός στα Χανιά για εκβιασμούς σε επιχειρηματίες του νησιού. Τον αξιωματικό παρακολουθούσαν στενά εδώ και πολύ καιρό οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας μετά από καταγγελίες που υπήρχαν εις βάρος του. Σοκ έχει προκαλέσει η δράση αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας που είχε μετατρέψει το γραφείο του σύμφωνα με τους αδιάφθορους της Ελλάς σε στρατηγείο παραβατικότητας. Εκβίαζε και διακινούσε μαύρο χρήμα, απειλώντας όποιον προσπαθούσε να αντισταθεί. Το θράσος του ήταν τέτοιο που έφτασε στο σημείο να απειλήσει ακόμα και τους συναδέλφους του των εσωτερικών υποθέσεων που πήγαν σπίτι για να τον συλλάβουν. Θα έρθω στο σπίτι σου και θα και σένα και τα παιδιά σου. Δεν ξέρεις με ποιον τα έβαλες. Σου ετοιμάζω την κάσα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο αξιωματικός με συνεργό το γιο του εμφανιζόταν με βαλίτσα γεμάτη χιλιάδες ευρώ σε δημοπρασίες αδειών καταστημάτων και εκβίαζε υποψήφιους διεκδικητές να του δώσουν 10, 20, ακόμα και 30 χιλιάδες ευρώ για να μην διεκδικήσει ο ίδιος με μεγαλύτερο ποσό την άδεια. Αν είχα λεφτά, θα είχα έρθει το πρωί. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πρόσεξε πάλι, μην τα αλλάξεις. Πρόσεξε, ξέρεις. Έχω καταστραφεί για να φέρνω χρήματα. Έχω δανειστεί από όποιον μιλάει ελληνικά. Είχαμε συμφωνήσει 52.000 ευρώ και έχω φέρει παραπάνω από τα διπλά από αυτά. Είχαμε τη σύλληψη του γιου του ως συνεργού. Η έρευνα συνεχίζεται και από τις πληροφορίες που ήδη έχουμε έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Θα περιμένουμε σε κάθε περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα. Από την παρακολούθηση που έκαναν οι αδιάφθοροι, προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος αξιωματικός απαιτούσε εκβιαστικά χρήματα, όντας μάλιστα και πολύ κυνικός απέναντι στα θύματά του. Όταν ένα ζευγάρι τον παρακαλούσε για τα ποσά που αυτός απαιτούσε, τους έλεγε δίχως ίχνος ανθρωπιάς. Από Δευτέρα ψάξε για δουλειά. Θα σας την πάρω την καντίνα. Η επιχειρηματίας και ο σύζυγός της, μέχρι την προσέγγιση τους από τους αστυνομικούς, είχαν ήδη καταβάλει στον αξιωματικό χρηματικό ποσό άνω των 16.000 ευρώ. Ο επίορκος αστυνομικός έπαιρνε χρήματα για να σβήνει κλήσεις και παρεμπόδιζε συστηματικά εργασίες ανακαίνησης σε σπίτι που είχε καεί στην παλιά πόλη των Χανίων, προκειμένου να αναγκάσει την ιδιοκτήτρια να του το πουλήσει σε μισή τιμή. Θα περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα που θα προκύψει, όμως σε κάθε περίπτωση ως αστυνομικοί είμαστε ιδιαίτερα στενοχωρημένοι με αυτή την εξέλιξη, καθώς τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο σώμα. Και οφείλουμε να πούμε συγχαρητήρια στους συναδέλφους της Υπηρεσίας Ιστορικών Υποθέσεων. Ο συλληφθής πέρασε σήμερα το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα Χανίων για να απολογηθεί. Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, κυρίες και κύριοι. Μετά την καταδρομική επίθεση με την απειλή μαχαιριού, μάλιστα, που δέχθηκε ένας 17χρονος στο Ήλιον, χθες ανήλικοι επιτέθηκαν και χτύπησαν στο κεφάλι 16χρονο στη Νέα Φιλαδέλφια. Η μητέρα του, σε κατάσταση σοκ, μιλά στο Άξιον 24, καθώς ο γιος της νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων. Ο πατέρας του 16χρονου που δέχτηκε επίθεση από ομάδα νεαρών σε πάρκο δίπλα στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε το παιδί του στα χέρια της συμμορίας. Γίνεται για το παιδί από τη Μιαούλη, εδώ από κάτω είναι μια πλατεία. Ήταν κάποια άτομα εκεί πέρα, καθόντουσαν. Τα παιδιά ήταν 4. Έφαγε την πρώτη,
Μετά μπήκε λίγο σαν κατσίκι και χάξει και χτύπαγε για αυτός όσο μπορούσε, τον πέταξε κάτω και την ώρα που τον πέταξε κάτω και δεν μπορούσε να τον παλέψει, θα πέσανε όλοι οι υπόλοιποι πάνω και τον βαράγανε στο κεφάλι. Ο 16χρονος ήταν μαζί με ένα φίλο του όταν συμμορία 5 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, τους επιτέθηκε για ασήμαντη αφορμή. Και καλά κοίταξε μια κοπέλα από την παρέα. Επειδή την κοίταξε, τον βάλανε κάτω και 6 άτομα με μπουνιές και κλωτσιές την πάγανε μόνο στο κεφάλι. Βρήκα το παιδί μου στο πάτωμα να μην μπορώ να το κουμπίσω καν, γιατί δεν ήξερα τι μπορεί να έχει συμβεί. Το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Είναι ο δρόμος που ο 16χρονος δέχτηκε τα αλλεπάλληλα χτυπήματα ομάδας νεαρών. Η σωτηρία παρέμβαση μιας γειτόνισσας ήταν αυτή που έκανε τους δράστες να τραπούν σε φυγή. Γιατί με χτυπάτε, φώναζε το παιδί. Εγώ άκουσα τις φωνές στο διαπληκτισμό και άνοιξα το παράθυρο ό,τι προλάβω. Και του λέω, σε παρακαλώ, κάθισε. Ηρέμησε λιγάκι να δούμε τι γίνεται. Καλό ασθενοφόρο και περιπολικό. Είναι ένα πολύ καλό, ήσυχο και ευγενικό παιδί και ξέρω και την οικογένειά του. Είναι εξαιρετικοί όλοι τους. Βίντεο ντοκουμέντο στην οδό Άρτη στην περιοχή του Ήλιον δείχνει καρέ-καρέ την επίθεση δύο νεαρών σε 17χρονο υπό την απειλή μαχαιριού για να του κλέψουν το κινητό. Ερχόταν ένα παιδί από εδώ πέρα στο στενό, κατεβήκανε δύο. Με μαχαίρι μάλλον, το κινητό, το τσαντάκι, κάτι του πήραν, τον ξεπιάστηκε η κάμερα και φύγανε. Βγήκαν ανάποδα και κατεβήκαν προς τα κάτω. Ο πιτσιρικάς, μέσα συμμαθητής μου το γιο μου. Αυτά είχαν βγει η παγανιά, τον είδαν τον πιτσιρικά ότι είχε το κινητό στο χέρι. Το κινητό το αγοράζεις, τη ζωή σου τον αγοράζεις. Το περιστατικό συνέβη μόλις λίγα μέτρα από το σπίτι του 17χρονου. Δύο τα παιδιά. Ναι. Το ένα έφυγε, το πρόφυλλο και έφυγε. Ναι. Το άλλο το πρόλαβαν δηλαδή, το κυνήγησαν και το πρόφτασαν. Ναι. Και το ήρθε μέχρι εδώ, στη γειτονιά του, εδώ μέχρι. Είναι απομονωμένη η περιοχή, δεν είναι στο κέντρο, ας πούμε, για να γίνονται τέτοια πράγματα. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα για να εντοπίσουν τους δύο δράστες. Μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από πρόθεση θα καταθέσει η οικογένεια της 41χρονης Όλγας που άφησε την τελευταία της πνοή 1,5 χρόνο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της από τον Νταΐ Μποξέρ, πρώην σύντροφό της στην Αργυρούπολη. Η άτυχη γυναίκα κατέληξε χθες από λίμωξη του αναπνευστικού, ενώ νοσηλευόταν για 7 μήνες σε κομματώδη κατάσταση στον Ευαγγελισμό και μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης. Η άτυχη Όλγα από την Αργυρούπολη, που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της, κατέληξε στα 41 της χρόνια μέσα στο κέντρο αποκατάστασης από λίμωξη του αναπνευστικού. Την ίδια ώρα, ο 47χρονος δάσκαλος πολεμικών τεχνών, που την άφησε ανέστητη από το ξύλο και την οδήγησε στην απόλυτη αναπηρία, εκτείει την ποινή δεκαετούς κάθειρξης που του επιβλήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η οικογένεια της αδικοχαμένης Όλγας όμως θα επιδιώξει την καταδίκη του 47χρονου Τζντόκα για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ωστόσο, το να αλλάξει η κατηγορία δεν είναι κάτι απλό. Εμείς θα κινήσουμε μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Παρά τα αυτά, υπάρχει αυτό που αποκαλούμε νομικά το δεδικασμένο. Αν κάποιος έχει τιμωρηθεί για την ίδια πράξη και έχουμε ταυτότητα προσώπων, απαγορεύεται νέα δίωξη. Επειδή όμως εδώ έχουμε διαφορετικά πραγματικά περιστατικά, θεωρώ ότι ναι, θα κινηθεί νέα ποινική δίωξη. Οι γονείς της Όλγας μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευαν ότι θα γίνει ένα θαύμα και το παιδί τους θα τα καταφέρει. Είναι στην φύση του ανθρώπου να ελπίζει σε ένα θαύμα. Η κατάσταση υγείας της ήταν εξαιρετικά επιβαρημένη από τα χτυπήματα που είχε δεχτεί. Ήταν χτυπήματα δολοφονικά. Ο πατέρας πέρασε μια περιπέτεια υγείας. Η οικογένεια αυτή τη στιγμή ταλαιπωρείται απίστευτα, ψυχικά. Έχει ταλαιπωρηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Καθυλωμένη στο κρεβάτι επί 19 ολόκληρους μήνες, έκανε αλλεπάλληλα χειρουργία. Σημαντική ήταν η συνδρομή του Δήμου αλλά και των εθελοντικών ομάδων που τη στήριξαν μέχρι τέλους. Κανένας νομίζω να αναπληρώσει την συναισθηματική απώλεια για τους γονείς μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ό,τι και να τους προσφέρεις, ό,τι και οικονομική βοήθεια, ό,τι και κοινωνική φροντίδα, ό,τι και συμβουλευτική, νομίζω ότι θα μένει πάντα ένα κενό. Θυμάστε εκείνο το κορίτσι που κακοποιήθηκε βάναυσα ως σάκος του καράτε στην Αργυρούπολη από τον δήθεν άνθρωπό της και δάσκαλο πολεμικών τεχνών? Τελικά φαίνεται πως η στήριξή μας και η αγάπη μας δεν ήταν αρκετή για να υπερκεράσει το μίσος και τα θανατηφόρα χτυπήματά του. Καλό σου ταξίδι, Όλγα. Σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της άτυχης Όλγας σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο τώρα, κυρίες και κύριοι, σοκ προκαλούν εικόνες από το θάνατο δύο αναβατών σε αγώνα με μοτοσυκλέτες στη Βραζιλία. Στη Φλόριντα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πτώση ελικοπτέρου πάνω σε σπίτια, ενώ στην Αυστραλία οι γιατροί ανακάλυψαν στον εγκέφαλο μιας γυναίκας ένα ζωντανό σκουλίκι μήκους 8 εκατοστών. Οι εικόνες που ακολουθούν είναι σκληρές. Με αίμα βάφτηκε ο αγώνας MotoGP 1000 στη Βραζιλία, όπου μια μηχανή έπεσε με ηλικιώδη ταχύτητα επάνω σε αναβάτη, ο οποίος προηγουμένως είχε γλιστρήσει με τη μηχανή του. Η μοτοσυκλέτα γίνεται κομμάτια, καθώς χτυπά με σφοδρότητα τον οδηγό που είχε αποκλειστεί στη μέση της πίστας. Και οι δύο άνδρες υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο. Τραγικό τέλος είχε η τρελή πορεία ενός ελικοπτέρου της πυροσβεστικής, το οποίο έπιασε φωτιά, κόπηκε στα δύο και έπεσε σε συγκρότημα κατοικιών στην παραλία Πομπάνο της Φλόριντα. Νεκρός είναι ο πιλότος του, καθώς και μία άτυχη ένικος που βρήκε φρικτό θάνατο στο ίδιο της το σπίτι. Μία άκρος δυσάρεστη πρωτιά κατέκτησε μία γυναίκα από την Αυστραλία, καθώς ένα σκουλίκι 8 εκατοστών βρέθηκε να ζει μέσα στον εγκέφαλο. When you operate on someone's brain and you take a biopsy or something, you never expect to encounter something living. It was a big shock. Η απρόσμενη ανακάλυψη, που μοιάζει βγαλμένη από ταινία τρόμου, άφησε άφωνους ακόμα και τους γιατρούς της άτυχης γυναίκας, οι οποίοι το αφαίρεσαν χειρουργικά. I took my tweezers or my tumor holding forceps and I pulled it out and I thought, gosh, what is that? It's moving. Everyone was shocked and the worm that we found was happily moving quite vigorously outside the brain. Όσο για την προέλευσή του, το συγκεκριμένο σκουλίκι συναντάται στους πίθωνες. Οι ειδικοί θεωρούν πως κατέληξε σε ντόπια χόρτα από τα περιτώματα του ογκώδου σερπετού, τα οποία μάζεψε και έφαγε η γυναίκα. Μπροστά σε ένα τρομακτικό θέαμα βρέθηκαν οι κάτοικοι ενός φιλήσυχου προαστίου στο Queensland της Αυστραλίας. Ένας τεράστιος πίθωνας, μήκους 5 μέτρων, έκανε την εμφάνισή του καθώς μετακινείται από τη σκεπή ενός σπιτιού σε ένα ψηλό δέντρο. Το ογκώδες σερπετό ξεμύτησε μέσα από τα κλαδιά του δέντρου προτού χαθεί προς άγνωστη κατεύθυνση, με τους κατοίκους να ξεφυσούν με ανακούφιση. Στο μέτωπο της Ουκρανίας θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου, πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι αφήνει ανοιχτό ένα παράθυρο διαπραγμάτευσης για την Κρυμαία. Ο Τάσος Μαγιόπουλος θα μας ενημερώσει. Τάσο. Βασίλη, έτσι ακριβώς. Μια χαραμάδα διαπραγμάτευσης για την Ουκρανία. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, λοιπόν, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ανέφερε πως θα πρέπει να συζητήσουν οι δύο πλευρές για μια πιθανή αποστρατιωτικοποίηση των δυνάμεων της Ρωσίας στην Χερσόνησο της Κρυμαίας. Όπως είπε συγκεκριμένα ο Ουκρανός Πρόεδρος, μια πολιτική λύση για την Κρυμαία θα ήταν προτιμότερη, γιατί κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερα θύματα. Βέβαια, δεν ξεκαθαρίζει θύματα από ποια πλευρά, καθώς έχουν πει, τόσο η Ουκρανία έχει πει πως δεν συζητά οτιδήποτε λιγότερο από το να αποκτήσει ξανά όλα τα εδάφη. Και η Ρωσία φυσικά θεωρεί την Κρυμαία δικό της κομμάτι της δικής. Από το 2014 θυμίζουμε, Τάσο, έτσι. Άρα είμαστε σχεδόν 9 χρόνια. Φαίνεται λοιπόν πως αυτή η χαραμάδα διαπραγμάτευσης θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ως διάλογος, γιατί είναι οι δύο πλευρές απέχουν πάρα πολύ από αυτό. Τώρα να πάμε και σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγες ώρες ο Γεβγένη Πριγκόζιν κηδεύτηκε λοιπόν σε κημητήριο της Αγίας Πετρούπολης, στη γενέτειρά του. Μπορούμε να δούμε και κάποια πλάνα και κάποιες φωτογραφίες από τον τάφο του. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα πλάνο από τον τάφο του που είναι σε κημητήριο της Αγίας Πετρούπολης. Τάφηκε δίπλα στον πατέρα του, χωρίς στρατιωτικές τιμές, παρόλο που είχε αστέρι του ήρωα της Ρωσίας. Από τον ίδιο τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Το είχε απενείμει. Νομίζω μετά την ανταρσία πριν από δύο μήνες και φυσικά πριν από λίγες ημέρες που είχαμε και την πτώση του ελικοπτέρου μέσα στο οποίο βρήκε τον θάνατο Πριγκόζιν. Γι' αυτό ενδεχομένως το λόγο Τάσο να μην έχουμε και τις στρατιωτικές τιμές. Ακριβώς. Βεβαίως είχε ξεκαθαρίσει και το Κρεμλίνο πως δεν θα παραστεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Κάτι το οποίο βέβαια δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη εξήγηση, καθώς δεν νομίζω ότι περίμενε και κανείς να δώσει το παρόν ο Ρώσος Πρόεδρος. Τάσο, να σε ευχαριστήσω. Ξέσπασε σε λιγμούς, κυρίες και κύριοι, Μαρία Σάκαρη μετά τον αποκλεισμό της στην πρεμιέρα του US Open από τη νούμερο 71 του κόσμου, τη Ρεμπέκα Μασάροβα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια λύγησε στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε και τόνισε πως ντροπιάζει με τις αποδόσεις της τόσο τον εαυτό της όσο και τους Έλληνες. Μάλιστα, η νούμερο 8 τενίστρια στον κόσμο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει ένα διάλειμμα στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Σκέφτεσαι να κάνει ένα πάλι. Η Μαρία Σάκαρη ξεσπά σε λιγμούς. Είναι πάντα το ίδιο.
Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό σε Ρολάν Γκαρός και Wimbledon, το US Open στη Νέα Υόρκη ήρθε να σημαδέψει μια κακή χρονιά για την Ελληνίδα τενίστρια, καθώς αποχαιρέτησε από τον πρώτο γύρο τη διοργάνωση, γνωρίζοντας μια αναπάντεχη ήττα από τη Ρεμπέκα Μασάροβα με 2-0 σετ. Η νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη, έντονα συναισθηματικά φορτισμένη, δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της και σπάει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που ακολούθησε. Μια κακή χρονιά σε Grand Slam συμβαίνει, το ξέρεις. Σε κακή ψυχολογική κατάσταση, η Μαρία Σάκαρη στάθηκε στο αίσθημα ντροπής που την κυριεύει, τόσο απέναντι στον εαυτό της αλλά και ολόκληρο το ελληνικό έθνος, για τις χαμηλές αποδόσεις της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει ένα διάλειμμα στη συνέχεια της χρονιάς. Εντάξει, πολύ απογοητευτικό. Νιώθω ότι, ξέρεις, έχω ντροπιάζω τον εαυτό μου, ντροπιάζω τους ανθρώπους μου, ντροπιάζω όλους τους Έλληνες. Το ενδεχόμενο να κάνω ένα διάλειμμα και απλά να. Ξέρεις, να βάλω το μυαλό μου σε μια σειρά και τις σκέψεις μου και όλα αυτά είναι ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι απλά να συνεχίσω και να προσπαθήσω για το καλύτερο φέτος και να παίξω 2-3 ακόμα τουρνουά και ό,τι γίνει. Η Μαρία είναι κορυφαία αθλήτρια και οι κορυφαίοι αθλητές έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν μια δύσκολη και αρνητική χρονιά. Όμως έχει και μια μεγάλη ψυχή και δυνατή καρδιά και με ακριβώς το ίδιο πάθος για το τένις θα σηκωθεί πιο δυνατή. Είμαστε μαζί σου. Πλέον η Ελληνίδα τενίστρια θα στραφεί στην επόμενη αγωνιστική χρονιά μετά το άκαρπο φινάλε της σεζόν και αναμένεται να δούμε αν θα κάνει μια παύση στην καριέρα της ή θα παλέψει για την ανασύνταξη και ανασυγκρότηση των δυνάμεών της. Τώρα το καλοκαίρι δεν τελείωσε, κυρίες και κύριοι, για τους διάσημους του πλανήτη που συνεχίζουν να κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά. Η Μπάρμπι του Χόλιγου, τη Μάρκο Ντρόμπι, απολαμβάνει ξένιαστες στιγμές με τον σύντροφό της, τη Φολέγανδρο, ενώ στο Πόρτο Χέλι γιόρτασε τα γενέθλιά της το γνωστό μοντέλο Κλόντια Σίφερ. Τις ομορφιές της Ελλάδας όμως απολαμβάνουν και πολιτικοί, όπως η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, αλλά και ο Μπόρις Τζόνσον με την οικογένειά του. Μπορεί το καλοκαίρι να φτάνει στο τέλος του, αλλά οι διάσημοι που επιλέγουν τη χώρα μας για τις διακοπές τους δεν χορταίνουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Μετά τις διακοπές της στη Σύφνο, η Μάργκοτ Ρόμπι περνά ξέχνιαστες στιγμές με τον σύντροφό της στη Φολέγανδρο. Ο φωτογραφικός φακός μάλιστα τους έπιασε να ανταλλάσσουν τρυφερά φιλιά στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. Τα ελληνικά νησιά έχουν κλέψει την καρδιά της πρωταγωνίστριας της ταινίας Barbie, όχι όμως και όλα τα ελληνικά φαγητά. And what is your least favorite food to eat? Tara Masalata, have you had that? No. It's disgusting. Η Κλόντια Σίφερ περνά στιγμές χαλάρωσης στην Ελλάδα και γιορτάζει τα γενέθλιά της. Η Γερμανίδα Καλονή κλείνει τα 53, αλλά ο χρόνος δείχνει να μην περνά από πάνω της, αφού παραμένει το μοντέλο που ξετρέλανε όλο τον πλανήτη στα 90s. Η Κλόντια Σίφερ, που φέρεται να βρίσκεται στο Πόρτο Χέλι, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμές από τα γενέθλιά της, ενώ αποκάλεσε τη χώρα μας παράδεισο. Απόδραση εξπρές στο νησί των ανέμων έκανε η Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία ταξίδεψε μαζί με την οικογένειά της στην επαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου απόλαυσε τον μπάνιο της στην παραλία του Ορνού, ενώ επισκέφθηκε και δημοφιλές μαγαζί, το οποίο φημίζεται για τα ψαρικά του. Η Μαλτέζα πολιτικός, μάλιστα, είχε και μια συμβουλή για τους υπεύθυνους του εστιατορίου, στους οποίους συνέστησε να μην παρασυρθούν μαγειρικά από τη σύγχρονη μόδα του σούσι και να διατηρήσουν τον ελληνικό χαρακτήρα της κουζίνας τους. Οικογενειακές διακοπές στην Κάριστο κάνει ο Μπόρις Τζόνσον μαζί με τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά. Τζόνσον, μάλιστα, δεν σταματά να διαφημίζει με τον καλύτερο τρόπο τις ομορφιές της πατρίδας μας στους 86.000 ακολούθους στο Instagram, όπου έχει επιδοθεί σε ένα μπαράζ αναρτήσεων με φωτογραφίες και βίντεο από την παραθαλάσσια πόλη της Εύβοιας. Η σύζυγός του πρώην Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας δεν παρήλειψε να καταγράψει και τις παραδοσιακές ελληνικές λιχουδιές, οι οποίες, όπως και η χώρα μας, έχουν κλέψει την καρδιά του ζεύγους Τζόνσον. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και στη συνέχεια Action Sports με την Βάλια Πηλιανίδη. Απόψε έχουμε αθλητική βραδιά στο Action 24. Μην χάσετε στις 10 παρατέταρτο την αναμέτρηση Fulham Tottenham για το Carabao Cup. Από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλους.